Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα ξανά στην πολύπαθη Θεσσαλία, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, στον Τύρναβο, στα παρακάρλια χωριά, αλλά και στο Βλοχό, το Κεραμίδι, στο σεισμόπληκτο Δαμάση, έχω την υποχρέωση να μεταφέρω στη Βουλή την κραυγή αγωνίας αυτών των ανθρώπων. 7 μήνες μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ και η κατάσταση παραμένει τραγική. Αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί, χιλιάδες στρέμματα παραμένουν πλημμυρισμένα, χωριά γεμάτα μπάζα, σκουπίδια που αποτελούν και εστίες μόλυνσης, δρόμοι που δεν έχουν ανοιχτεί. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προβλήματα που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, με το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους, μιλάμε κυριολεκτικά για ζήτημα υγείας και επιβίωσης τους. Ο ΕΛΓΑ πρέπει να τους αποζημιώσει στο 100% για τις ζημιές. Πρέπει να ενισχυθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με χρηματοδότηση, να ενισχυθούν με ζωοτροφές. Δεν γίνεται αλλιώς να αντέξουν. Πρέπει να σταματήσετε εδώ τώρα αυτή την κοροϊδία, αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης, και να δώσετε λύσεις. Να προχωρήσει γρήγορα η αποκατάσταση των ζημιών, οι μετεγκαταστάσεις χωριών όπου πρέπει να γίνουν, να δοθεί επίδομα ενοικίου σε αυτές τις οικογένειες που είναι έξω από τα σπίτια τους, να γίνει ο απαραίτητος ψεκασμός για τα σμήνη των κουνουπιών που είναι επικίνδυνα και για την υγεία των ανθρώπων. Όπως και να σταματήσει αυτό το έσχος που μας κατήγγυλαν οι άνθρωποι εκεί, να έρχονται λογαριασμοί ρεύματος και νερού σε σπίτια που είναι εγκατελειμμένα, που είναι κλειστά 7 μήνες τώρα, σε χωριά φαντάσματα όπως ο Βλοχός. Για το Δαμάση και τα άλλα σεισμόπληκτα χωριά τι να πούμε. Αν από τις πλημμύρες πέρασαν 7 μήνες από το σεισμό, έχουν περάσει πάνω από 3 χρόνια. Οι υποσχέσεις ήταν λόγια του αέρα, αφού οι άνθρωποι βιώνουν πραγματικά έναν εφιάλτη, διανύοντας τον 4ο χρόνο σε κλουβιά. Δεκάδες κοντέινερς είναι τοποθετημένα στην είσοδο του χωριού, ενώ από τα 150 σπίτια που είχαν πληγωθεί από τα 6 Ρίχτερ, λιγότερο από τα 10 έχουν ανακατασκευαστεί. Το αίτημα παραμένει ένα. 100% επιδότηση με κρατική αρρωγή για να επισκευαστούν τα σπίτια. Και φυσικά αυτό αφορά όλους τους σεισμόπληκτους και στην Κρήτη και στη Σάμο και αλλού. Εμείς δεν πρόκειται να ξεχάσουμε αυτά τα ζητήματα, ούτε να αφήσουμε τους ανθρώπους στη μοίρα τους όπως κάνετε εσείς. Θα συνεχίζουμε να εκφράζουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας, να σας πιέζουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι να δώσετε λύσεις. Δεν θα σας αφήσουμε, κυριολεκτικά, σε χλωρό κλαρί. Χαίρετε.